Γεια σας. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε όλες καλά. Εγώ έχω ένα κρύωμα το οποίο με ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ακούτε τη μύτη μου και ο λαιμός μου αυτή τη στιγμή. Ναι, έφαγα δύο καραμελές για το λαιμό πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο και από εδώ μεριά νιώθω ότι σε λίγο θα βγει εκτός. Από εδώ μέσα θα βγει μέσα από το στόμα μου, είναι τόσο, τη νιώθω πρισμένη. Επίσης ακούω τη φωνή μου echo μέσα στα αυτιά μου, όχι echo, Dolby Surround την ακούω μέσα στα αυτιά μου και αυτό με εκνευρίζει αφόρητα. Γι' αυτό το λόγο σας προετοιμάζω ότι μπορώ να φωνάσω σε αυτό το βίντεο. Μην νομίζετε ότι τρελάθηκα ή κουφάθηκα. Κουφάθηκα αλλά λόγω του κρυώματος, εντάξει. Λοιπόν αγαπημένες μου, το σημερινό βίντεο είναι τα προϊόντα skin care. Περιποίησης φροντίδας της επιδερμίδας δηλαδή, που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και επειδή από εδώ και από εκεί σας έχω δείξει κάποια πραγματάκια, αλλά τα περισσότερα από αυτά που έχω εδώ μπροστά μου δεν σας τα έχω ξαναδείξει, κάποια σας τα έχω ξαναδείξει, αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο γιατί πολλές με ρωτάτε, μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram και στο Messenger τι προϊόντα περιποίησης χρησιμοποιώ, οπότε αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο να σας τα δείξω. Συγκεντρωτικά, το που θέλω να πω είναι ότι εγώ έχω κανονική προσμικτή επιδερμίδα, το καλοκαίρι το αγγίζω και το λιμπαρώ, έτσι με αγάπη το αγγίζω, και επίσης θέλω να σας πω ότι γενικώς την φροντίδα του προσώπου, της επιδερμίδας του προσώπου δεν την παραλείπω ποτέ, κάτω από όλες τις συνθήκες, ποτέ. Δεν είμαι άνθρωπος που θα αγοράσω σούπερ ακριβά προϊόντα. Θυμάμαι μία δερματολόγο κάποτε που μου είπε το μεγαλύτερο μυστικό για να κρατήσεις μια καλή επιδερμίδα είναι σωστός καθαρισμός και καλή ενυδάτωση. Χωρίς να μου πει αν η ενυδάτωση χρειάζεται να είναι πανάκριβη ή ο καθαρισμός σε αισθητικούς κτλ. Αυτό λοιπόν εγώ το κράτησα γιατί ήμουν πολύ μικρή όταν είχα πάει, ήμουν 17 χρονών. Καθαρισμός και ενυδάτωση. Και είναι πράγματα στα οποία έχω μείνει πιστή όλα αυτά τα χρόνια και θα πω για ακόμα μια φορά, σας το έχω πει και σε κάποιο άλλο βίντεο. Δεν είμαι άνθρωπος που πιστεύω ότι οι επιδερμίδες δεν θα γεράσουν ποτέ, δεν προσπαθώ να αποφύγω αυτό χρησιμοποιώντας τα προϊόντα. Προσπαθώ να επιτύχω όσο μεγαλώνω η επιδερμίδα μου ανάλογα της ηλικίας μου να δείχνει και εκείνη περιποιημένη και σωστά καθαρισμένη και ενυδατωμένη. Αυτό είναι το μόνο που προσπαθώ, χωρίς να έχω στο μυαλό μου να μην κάνω ρητίδες, να μην πέσει το δέρμα μου κτλ. Επίσης θέλω να σας πω ότι εγώ μπορεί να μην έχω ρητίδες στο πρόσωπό μου αυτή τη στιγμή και αυτό ίσως δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτή τη στιγμή, αλλά αν θα βλέπατε φωτογραφίες μου πριν από 10 χρόνια, 12 ακόμα και πριν 5 και 4 ακόμα χρόνια, θα καταλαβαίνατε ότι η επιδερμίδα μου ήταν πιο νεανική, το κολακόνο της ήταν έτσι, πώς να το πω, ήταν νεανική η επιδερμίδα μου, τώρα όσο πλησιάζω τα 40, από τα 35 και μετά, η επιδερμίδα ξεκινάει την καθοδική της πορεία. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά, να μην κάνω τεράστια εισαγωγή. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για να ξεκινήσω αυτό το βίντεο με τον καθαρισμό της επιδερμίδας. Λοιπόν, και θα σας πω ότι πάντοτε στην κατοχή μου έχω ένα μισελέρ νεράκι. Αυτή την εποχή χρησιμοποιώ της L'Oréal το μισελέρ νερό, το οποίο λέει ότι αφαιρεί το make-up, καθαρίζει και καθαρίζει σε βάθος το δέρμα. Λοιπόν, αυτό που έχω εγώ είναι για το κανονικό προς μεικτό δέρμα. Εδώ λέει ότι είναι υποαλλεργικό, χωρίς αλκοόλ και για είναι για πρόσωπο, μάτια και στόμα. Λοιπόν, θα σας πω ότι αν και το έχω ελάχιστο καιρό στην κατοχή μου το συγκεκριμένο, το έχω αγαπήσει. Μέχρι τώρα, από όλα τα μισελέρ νεράκια που έχω δοκιμάσει και τα έχω δοκιμάσει όλα αυτά που μπορούμε να αγγίξουμε, έτσι, με ακριβότερο της Bioderma και κατεβαίνουμε. Δεν μιλάω τώρα για μισελέρ νερό της Εστέ, του Yves Saint Laurent και τα λοιπά. Εντάξει, μιλάω για normal και φυσιολογικές τιμές. Αυτό είναι το αγαπημένο μου και θέλω να σας πω ότι αφαιρεί τα πάντα. Δεν το χρησιμοποιώ μόνο όταν είμαι βαμμένη για να αφαιρέσω το μακιγιάζ του προσώπου. Το αφαιρώ και όταν δεν είμαι βαμμένη. Δηλαδή, το χρησιμοποιώ μάλλον και όταν δεν είμαι βαμμένη. Το παίρνω σε ένα μπαμπακάκι και στο πρόσωπό μου, πριν ξεκινήσω όλη τη διαδικασία να πληθώ κτλ. Περνάω ένα μπαμπακάκι με μισελέρ νερό. Επίσης, πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας
ειδικά το καλοκαίρι, έβρεχα ένα παπακάκι και καθάριζα το πρόσωπό μου με μισελέρ νερό, γιατί ξέρετε το καλοκαίρι που υδρώνουμε και αυτά, λίγο μπορούμε να νιώσουμε την επιδερμίδα μας ότι κάπως έτσι χτίζεται η ρήπη και ο υδρότας κτλ. Κτλ. Ναι, χρησιμοποιήσω αυτό. Μέχρι τώρα αυτό είναι το αγαπημένο μου. Είναι φοβερό. Αφαιρεί τα πάντα από μακιγιάζ και δεν τσούζει στα μάτια. Παραμένω στο καθαρισμό του προσώπου και ένα πάρα πολύ αγαπημένο καθαριστικό προσώπου είναι της Abivita για πρόσωπο και μάτια με ελαιόλαδο και λεβάντα. Είναι στο τέλος του, δηλαδή έχει πάρα πολύ λίγο μέσα. Το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Είναι ένα πλούσιο καθαριστικό προσώπου, είναι ένα πλούσιο τζέλ δηλαδή καθαρισμού. Αν έχετε πολύ πολύ λιπαρή επιδερμίδα μπορεί να μην σας αρέσει, αν όμως έχετε κανονική, μεικτή και πάμε προς και ξηρή και τα λοιπά, θα το αγαπήσετε, έτσι. Ειδικά αν έχετε ξηρή θα το αγαπήσετε. Εγώ το αγάπησα πάρα πολύ και ο Γιάννης, το χρησιμοποιώ, το έχω πάρει το συγκεκριμένο από αρχές Ιουλίου και τώρα τελειώνει. Ναι, πάρα πολύ ωραίο και το χρησιμοποιώ πρωί και βράδυ. Ασχέτως αν λέει ότι είναι και για τη μακιγιάζ, εγώ το χρησιμοποιώ και για τον καθαρισμό του προσώπου. Και ναι, και με αυτό καθαρίζω το πρόσωπό μου τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, το τελευταίο βήμα για τον καθαρισμό του προσώπου είναι το πολύ πολύ αγαπημένο που σας έχω ξαναδείξει, Clarifying Lotion, το νούμερο 3 της Clinique. Είχα τη μεγάλη συσκευασία, ούτε θυμάμαι πόσο καιρό την έχω και ακόμα δεν έχει τελειώσει και τη χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά αυτή τη λοσιόν. Είναι μια λοσιόν που κάνει και απολέπιση, είναι φτιαγμένο για μεικτό και λιπαρό δέρμα. Ανάλογα με το δέρμα σας πάει και το νούμερο, έχει το 1, το 2 και το 3. Για τις μεικτές και λιπαρές επιδερμίδες είναι το 3. Αυτό λοιπόν τι κάνει, αφαιρεί τη λιπαρό από το δέρμα, καθαρίζει το δέρμα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε αφού έχετε καθαρίσει το πρόσωπό σας να είναι το τελευταίο βήμα, γιατί μαζί με τον καθαρισμό κάνει και μια ήπια απολέπιση, αφαιρεί δηλαδή την επιφάνεια των νεκρών κυττάρων, δίνει μια πάρα πολύ ωραία όψη στην επιδερμίδα. Εγώ το χρησιμοποιώ και βράδυ αφού έχω αφαιρέσει το μακιγιάζ μου και έχω πλύνει το πρόσωπό μου πριν βάλω τις κρέμες μου, αλλά και κάθε φορά πριν κάνω το μακιγιάζ μου, δηλαδή μπορεί να έχω πλύνει το πρόσωπό μου, να έχω βάλει τις κρέμες μου, μια ωρίτσα να απορροφηθούν καλά από το δέρμα. Πριν ξεκινήσω το μακιγιάζ μου, θα περάσω το πρόσωπό μου με αυτή τη λοσιόν. Είναι εξαιρετική, την αγαπώ. Όσες με παρακολουθείτε, ξέρετε ότι εγώ προτιμώ πιο πολύ σε ό,τι αφορά στο πρόσωπο, ειδικά τα πιο φυτικά σε εισαγωγικά προϊόντα, τα πιο ακίνδυνα, ας πούμε. Το συγκεκριμένο το έχω αγαπήσει πάρα πολύ και δεν θέλω να λείπει από τα προϊόντα που χρησιμοποιώ, γιατί μου δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, μου καθαρίζει πάρα πολύ καλά το δέρμα, με βοηθάει πάρα πολύ με τη λιπαρότητα. Έχω δει διαφορά δηλαδή στην επιδερμίδα μου τόσο καιρό που το χρησιμοποιώ. Πριν περάσω στις κρέμες και στον ωρό που χρησιμοποιώ το τελευταίο καιρό, θέλω να πάμε λίγο πρώτα στο scrub. Εδώ εντάξει, επειδή τα έχω πάρει τον μπάνιο μου, όλα αυτά έχει γεμίσει και το πως νερά. Σας το έδειξα. Ξέρω ότι πολλές από εσάς πήγατε και το πήρατε. Θέλω να μου γράψετε από κάτω ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το προϊόν. Το έχω αγαπήσει. Είναι το Glow Boosting Micro Dermabrasion με βιταμίνη C από The Body Shop. Είναι ένα peeling, για όσους δεν έχετε δει το βίντεο με τα αγαπημένα, είναι ένα peeling με πολύ πολύ ψηλούς κόκκους και πολλούς κόκκους, το οποίο το χρησιμοποιεί σε καθαρή και στεγνή επιδερμίδα, όχι βρεγμένη, και κάνεις κυκλικές κινήσεις μασάζ δηλαδή σε όλο το πρόσωπο μέχρι να αρχίσουν αυτοί οι κόκκοι να λιώνουν. Δεν υπάρχει. Είναι και αυτό ένα από τα προϊόντα που δεν θέλω να λείψει από τα προϊόντα του προσώπου μου. Το έχω ερωτευτεί, το έχω αγαπήσει, το χρησιμοποιώ 2 φορές την εβδομάδα. Προσπαθώ βράδυ, γιατί κάνει έντονη απολέπιση. Έχω δει τεράστια διαφορά, ειδικά εδώ, γιατί εγώ εκεί έχω πόρους, οι οποίοι, όπως ξέρετε, από την βρωμιά, από το μακιγιάζ και αυτά, γεμίζουν και είναι αειδιαστικοί. Αυτό το προϊόν μαζί με τη λοσιόν της Clinique με βοήθησαν και δεν έχω μαύρους πόρους πάνω στη μύτη, μαύρους, έτσι, γιατί δεν έχω πόρους πάνω στη μύτη, δεν έχω μαύρα στίγματα πάνω στη μύτη, εξαφανίστηκα στην κυριολεξία, πραγματικά το αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Θα προχωρήσω στις μασκούλες και θα σας δείξω για ακόμα μία φορά, την έχω βάλει και σε διαγωνισμό. Τώρα που γυρνώ αυτό το βίντεο, ο διαγωνισμός δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, οπότε δεν ξέρω ποια είναι η τυχερή. Όποια ήταν όμως η τυχερή, της εύχομαι να την ευχαριστηθεί. Λοιπόν, είναι η μαύρη μάσκα, μάσκα δηλαδή με ενεργό άνθρακα από την εταιρεία Silky Soft. Τι να σας πω,
Σας έχω μιλήσει ξανά για αυτή τη μάσκα, την αγαπώ. Γιατί? Γιατί καθαρίζει την επιδερμίδα και την ενυδατώνει, δεν την αφυδατώνει, δεν πονάει κατά την αφαίρεση. Έχει πάρα πολύ ωραία συστατικά μέσα και πραγματικά, επειδή και η τιμή της είναι πάρα πολύ προσιτή, τη βρίσκω στο Harmani, θα την ξαναπάρω. Θεωρώ ότι είναι ένα προϊόν που πρέπει να έχουμε όλοι. Το κάνω, να σας πω την αλήθεια, εάν δεν είναι μία φορά την εβδομάδα, θα το κάνω όποτε νιώσω ότι η επιδερμίδα μου θέλει ένα βαθύ καθαρισμό. Και θα τη δω τη διαφορά, πραγματικά θα τη δω τη διαφορά. Ναι. Την αγαπώ πάρα πολύ. Συνεχίζω, και αυτήν σας την έχω ξαναδείξει, είναι μάσκα ενυδάτωσης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή, ενώ τα προϊόντα του Κορέ δεν μου αρέσουν. Αυτή είναι εντατική μάσκα εντατικής ενυδάτωσης μάλλον και θρέψης με μπαμπάσου μπάτερ. Τώρα το μπαμπάσου μπάτερ δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, φαντάζομαι ότι είναι από κάποιο φυτό. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ και επειδή τη χρησιμοποίησα κυρίως το καλοκαίρι και η επιδερμίδα από τη θάλασσα, από το αλάτι και αφυδατώνεται, παιδιά, μόλις την έβαζα στο πρόσωπό μου, τη ρούφαγε όλη κανονικά, και όταν την αφαιρούσα και συνέχιζα με την ενυδάτωση, η επιδερμίδα μου ήταν ένα όνειρο. Την χρησιμοποιώ κάθε φορά που νιώθω ότι είναι αφυδατωμένο το δέρμα μου, γιατί καμιά φορά όταν κυκλοφορούμε πολύ έξω στο καυσαέριο, όταν έχουμε λιπαρή επιδερμίδα και έχουμε χρησιμοποιήσει πολλά προϊόντα όπως λοσιόν ή make-up που αφυδατώνουν το δέρμα, ή γιατί μπορεί να δουλεύετε σε συνθήκες σε ψυγεία και τα λοιπά, που και εκεί λειτουργεί η αφυδάτωση του δέρματος, η ενυδάτωση, το να την επαναφέρουμε στα φυσιολογικά της επίπεδα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και το να έχουμε μία μάσκα ενυδάτωσης και να τη χρησιμοποιούμε μία με δύο φορές την εβδομάδα ανάλογα τις ανάγκες μας, για μένα είναι σημαντικό. Οπότε αυτή είναι η μάσκα που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή όταν νιώθω ότι η επιδερμίδα μου έχει ανάγκη ενυδάτωσης. Και τέλος, πάλι από το Κορέ θα σας δείξω, σας μίλησα σε ένα άλλο βίντεο για τις μαρμελαδομασκούλες του Κορέ. Έχω αυτή τη στιγμή μόνο αυτήν. Αν πάτε σε φαρμακείο που έχει μέσα Κορέ, θα δείτε ένα σταντάκι που τις έχει όλες εκεί. Είναι σαν μαρμελαδίτσες, τις χρησιμοποίησα όλες από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, τις έχω δοκιμάσει όλες. Είναι όλες καταπληκτικές, εκπληκτικές. Κάθε τέτοιο μαρμελαδάκι βγάζει περίπου 3 χρήσεις. Τη συγκεκριμένη την έχω αγαπήσει τσικ παραπάνω, τσικ από όλες. Είναι μια μάσκα, πώς το λένε, που φωτίζει το πρόσωπο και είναι πάρα πολύ ωραία, έχει ένα ροζ απαλό χρώμα. Πραγματικά νιώθεις ότι φωτίζει και καθαρίζει πολύ καλά την επιδερμίδα. Στην ουσία δεν ξέρω, είναι λευκαντική brightening τη λέει εδώ. Την έχω αγαπήσει, αλλά σας λέω, μου άρεσαν όλες αυτές οι μάσκες πάρα πολύ. Πάμε τώρα να προχωρήσουμε στην ενυδάτωση, και ένα κομμάτι που δεν ξεχνώ ποτέ στην ενυδάτωση του προσώπου είναι την ενυδάτωση των χιλιών. Αυτή τη στιγμή έχω το 100% φυσικό από ελαιόλαδο και κερί μέλισσα Sleep Care Stick από την εταιρεία BioAroma. Το δικό μου είναι με μαστίχα και περγαμόντο. Μου τελειώνει σε λίγο, αλλά όταν θα πάω στην Νικολέτα, γιατί τα βρίσκω στην Νικολέτα αυτά στο αρωματοπωλείο, θα το ξαναπάρω. Έχει τη μορφή, είναι stick, αλλά στην ουσία αν το αφήσετε στον ήλιο θα λιώσει. Είναι πως είναι το λαδικαρίδας που ανάλογα με τη θερμοκρασία προσαρμόζεται. Εδώ το πήρα το καλοκαίρι, το είχα στο ψυγείο γιατί μου έλειωνε. Τώρα το έχω βγάλει και το έχω στο κομμωτήριο μου και κρατιέται σε μια καλή θερμοκρασία. Είναι σαν έλαιο για τα χείλη, είναι καταπληκτικό, το χρησιμοποιώ κάθε βράδυ. Αυτό λοιπόν που εγώ προτείνω προσωπικά είναι, μην ξεχνάτε την ενυδάτωση των χιλιών. Γιατί ας πούμε και όταν κάνω scrub peeling, πάντα κάνω και στα χείλη μου, αφαιρείται όλη η νεκρή επιδερμίδα, όλες οι στιβάδες, όλα τα πετσάκια που μπορεί να υπάρχουν, και το να ενυδατώνουμε τα χείλη μας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και δεν το ξεχνώ ποτέ. Το κάνω κυρίως το βράδυ, κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ, αλλά μπορεί και μέσα στη διάρκεια της μέρας, ανάλογα πώς νιώθω τα χείλη μου, να το χρησιμοποιήσω. Θα πάμε τώρα στα μάτια, και αυτή την εποχή πραγματικά έχω τρελαθεί με αυτόν τον ωρό Eye Contour Serum Corrector από την εταιρεία Revuel και από τη σειρά Age Revive. Λοιπόν, είναι ελαφρύς γιατί είναι ωρός, έτσι. Τον έχω αγαπήσει πραγματικά, γιατί μου κάνει τα μάτια λίγο να τα νιώθω πιο, λίγο σαν Κινέζα, λίγο σαν να σφίγγουν εκεί οι ιστοί του δέρματος, οι μύες, δεν ξέρω τι.
Είναι πολύ ελαφρύ, το νιώθω πάρα πολύ ωραίο στα μάτια. Αν είδατε το βίντεο, το haul που έκανα, θα ξέρετε ότι είναι ένα προϊόν που μου έδωσε δωρεάν ο Χαρμάνης να δοκιμάσω. Μου άρεσε όμως πάρα πολύ. Από όλα τα προϊόντα προσώπου που μου έδωσε περιποίησης προσώπου, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ και πραγματικά τον χρησιμοποιώ, έχει πολύ οικονομική τιμή και είναι στα 25 ml. Wow, δηλαδή. Ναι, και από την ημέρα που τον χρησιμοποίησα μπήκε στη ρουτίνα μου καθημερινά και δεν χρησιμοποιώ κάτι άλλο το τελευταίο καιρό. Τώρα πάμε σε ένα έλαιο που σας το έδειξα, νομίζω, στα αγαπημένα. Αλλά όσες δεν έχετε δει τα αγαπημένα, είναι η βιταμίνη Ε από The Body Shop. Την πήρα το καλοκαίρι μαζί με το scrub και στην ουσία κάτι είχα δει, κάποιο βίντεο θα είχα δει για τις ευεργετικές ιδιότητες της βιταμίνης Ε. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν δεν το χρησιμοποιώ κάθε βράδυ και αν όχι κάθε δεύτερο βράδυ, σίγουρα το χρησιμοποιώ 4 φορές την εβδομάδα. Το απλώνω στο πρόσωπο και στα χείλη και στο λαιμό. Αυτό αργεί να απορροφηθεί, αλλά μέχρι το πρωί έχει απορροφηθεί, δηλαδή θέλει τουλάχιστον 2 ώρες για να απορροφηθεί, σαν να απορροφάται σταδιακά από την επιδερμίδα και νιώθεις το πρόσωπό σου την άλλη μέρα το πρωί πολύ έτσι ενυδατωμένο και μ' αρέσει πάρα πολύ, σύν τις ιδιότητες βιταμίνης Ε. Έχει λοιπόν μία, ακούστε με λίγο, μία πιπέτα γυάλινη, γιατί εσείς μου το είπατε ότι λέγεται πιπέτα, αυτό εδώ. Έχει λοιπόν μία πιπέτα γυάλινη, εγώ βάζω 2 σταγόνες το πολύ και αυτό φτάνει για όλο μου το πρόσωπο και το λαιμό. Όταν μου τελειώσει αυτό, θέλω να βρω βιταμίνη Ε στην αρχική της μορφή, γιατί από ό,τι είδα σε ένα βίντεο τελείως τυχαία στο YouTube, εδώ στο YouTube, είναι πιο πηχτή. Είναι τελείως πηχτό. Εάν έχετε υπόψη σας που μπορώ να βρω καθαρή βιταμίνη Ε για την επιδερμίδα, που να κάνει για την επιδερμίδα, σας παρακαλώ να μου το αφήσετε στα σχόλια από κάτω. Λοιπόν, μία κρέμα που πήρα με βαριά καρδιά ότι αποκλείεται να μ' αρέσει και ας την πάρω τώρα που φεύγω διακοπές και μετά βλέπουμε. Και την αγάπησα πάρα πολύ. Είναι από την εταιρεία Phytoplast, την πήρα στο φαρμακείο απέναντι από το σπίτι μου. Η φυτική κρέμα προσώπου και ματιών με υαλουρονικό και νουτριπεπτίδια. Λοιπόν, τα νουτριπεπτίδια δεν ξέρω τι είναι. Αυτή λοιπόν εγώ γιατί την πήρα, γιατί δεν ήθελα να κουβαλάω 800 πράγματα μαζί μου στις διακοπές και λέω, αυτή είναι και προσώπου και ματιών, μια χαρά. Λέει ότι έχει και υαλουρονικό, οπότε ok. Τα νουτροπεπτίδια δεν ξέρω τι είναι. Ξέρω ότι η εταιρεία αυτή είναι, έχει φυτικά προϊόντα και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είχα ακούσει τη Γεωργία Ελευθερίου κάποια στιγμή να αναφέρει κάποια προϊόντα που είχε δοκιμάσει και της άρεσαν πάρα πολύ. Λοιπόν, την πήρα όμως γιατί είχε 9 ευρώ. Ότι εντάξει, θα δούμε. Παιδιά, και την αγάπησα πάρα πολύ. Σε διακοπές μου την έβαζα σε μάτια και πρόσωπο. Πάρα πολύ ωραία. Τη βάζω πρόσωπο, τη βάζω λαιμό, τη βάζω μάτια. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ενυδατική χωρίς να κάνει την επιδερμίδα μου λιπαρή. Είναι ιδανική για κάτω από το μακιγιάζ. Αν έχετε κανονικό, μεικτό, μάλλον όπως είμαι εγώ, κανονικό και ξηρό δέρμα, είναι τέλεια για κάτω από το μακιγιάζ. Αν είστε πολύ πολύ λιπαροί, δεν θα σας έλεγα ότι είναι μια καλή κρέμα για εσάς. Εγώ στην αρχή αυτό φοβήθηκα ότι θα μου βγάλει λιπαρότητα, αλλά δεν μου βγάζει λιπαρότητα. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι όσο πιο σωστά φέρεσαι στην επιδερμίδα σου, δηλαδή την καθαρίζεις και στην ουσία καθαρίζοντας αφαιρούμενη δάτωση και μετά την ξαναπροσθέτεις αυτή την ενυδάτωση και δεν τη στερείς την ενυδάτωση, τόσο καλύτερα θα ανταποκρίνεται και η επιδερμίδα. Πολλές φορές, ειδικά, το έχω κάνει και εγώ αυτό το λάθος στο παρελθόν, πολλές φορές προκειμένου να μην νιώθω την επιδερμίδα μου καθόλου λιπαρή και να την νιώθω στεγνή, έπλαινα το πρόσωπό μου, ας πούμε, και μετά άπλωνα απευθείας το make-up. Και αυτό τι έκανε κατά τη διάρκεια της ημέρας, έκανε το δέρμα μου να βγάζει περισσότερη λιπαρότητα. Οπότε, μεγαλώνοντας και δοκιμάζοντας πράγματα, έχω καταλάβει ότι όσο πιο καλά καθαρίζεις και μετά ενυδατώνεις την επιδερμίδα, ανάλογα με τον τύπο δέρματος που έχει η κάθε μία από μας, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα σε οτιδήποτε κάνουμε μετά, σε ό,τι αφορά στο μακιγιάζ, την επιδερμίδα μας, αλλά ακόμα και όταν δεν έχουμε τίποτα πάνω στο δέρμα μας.
θα δείχνει το δέρμα μας πολύ καλύτερο και πολύ πιο υγιές. Για να μην πολυλογώ όμως άλλο, θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η κρέμα δεν μου έβγαλε εμένα καθόλου λιπαρότητα, μου άρεσε πάρα πολύ και πραγματικά εάν ψάχνετε μια οικονομική λύση, γιατί εγώ δεν έχω τίποτα κατά των οικονομικών προϊόντων, ίσα ίσα, ειδικά αυτές τις εποχές, εμένα μου άρεσε παιδιά πάρα πολύ. Λοιπόν, και τέλος θα σας πάω σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο προϊόν από την εταιρεία Fresden, πολύ αγαπημένη μου εταιρεία η Fresden, μια εταιρεία που πραγματικά την εμπιστεύομαι πολύ. Το μόνο αρνητικό όλων των προϊόντων της Fresden είναι ότι ρε παιδιά δεν βλέπεις πόσο σου έχει μείνει, δηλαδή δεν μπορούν να το αλλάξουν αυτό στις συσκευασίες. Είναι λίγο κάπως. Εν πάση περιπτώσει, για να ξερέσουμε αυτό, εδώ και αρκετό καιρό χρησιμοποιώ την Night Force A Plus E με ρετινόλι και αντιγυρατικές ιδιότητες κρέμα νύχτας. Και λέει εδώ, αντιγυρατική κρέμα προσώπου με ρετινόλι, μείωση λεπτών ρητήτων, αντιοξυδιωτική προστασία, τόνωση, σύσφυξη, λάμψη, ενίσχυση της δερματικής συνοχής και τα πιστεύω όλα αυτά που λέει. Την έχω αγαπήσει, την έχω αρκετό καιρό, τη χρησιμοποιώ αρκετό καιρό, δηλαδή έχουμε ξεπεράσει τους 2 μήνες. Μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι λιπαρή να σε κάνει να νιώθεις απορροφάται αμέσως από το δέρμα και όλα αυτά που λέει τα κάνει. Δηλαδή αυτό που λέει ενίσχυση της δερματικής συνοχής, εγώ το καταλαβαίνω στο δέρμα μου. Γιατί ξέρω πια πότε το δέρμα μου είναι στα καλά του και πότε δεν είναι. Οπότε αυτό το είδα με τη συγκεκριμένη κρέμα. Πρέπει να έχω λίγο ακόμα μέσα. Βεβαίως είναι και μια βαριά συσκευασία. Απλά μία μέρα θα πατήσω και δεν θα μου βγάλει τίποτα. Ναι, πρέπει να έχω στο νου μου ότι πρέπει να αντικαταστήσω την κρέμα νύχτας σε άμεσο διάστημα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει. Πραγματικά αγαπώ και γενικώς αγαπώ τη Fresden πάρα πολύ. Φίλες μου γλυκές και αγαπημένες, αυτά ήταν όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιώ το τελευταίο καιρό για τον καθαρισμό και την ενυδάτωση του προσώπου μου. Κάποια από αυτά δεν θέλω να ξεμείνω ποτέ από κάποια από αυτά και κάποια άλλα τα εναλλάσσω για να χρησιμοποιώ και διαφορετικά προϊόντα. Μ' αρέσει και αυτό. Βαριέμαι λίγο τα ίδια και τα ίδια, αλλά κάποια είναι ρε παιδί μου πολύ. Δηλαδή εντάξει, τα αγαπάς τόσο πολύ και έχεις δει τόσο μεγάλη διαφορά στο πρόσωπό σου που δεν θες να τα αλλάξεις και να χρησιμοποιήσεις κάτι άλλο. Θέλω να μου προτείνετε τώρα που μου τελειώνει η κρέμα νύχτας, μία κρέμα νύχτας που εσείς αγαπάτε πολύ. Και αν παρακολουθείτε και τα βίντεο μου, αν ξέρετε ότι είναι κάτι που δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει, να μου το πείτε. Οι συμβουλές σας είναι πάντα οι καλύτερες, σας το έχω ξαναπεί. Το μυστικό λοιπόν, να μην το ξεχνάμε, είναι σωστός καθαρισμός της επιδερμίδας και σωστή ενυδάτωση ανάλογα με τον τύπο της επιδερμίδας μας. Δεν έχει σημασία αν μεγαλώνουμε και αν οι πρώτες ρητίδες φαίνονται ή δεν φαίνονται ή θα φανούν στο μέλλον. Σκοπός είναι να έχουμε ένα όμορφο και λαμπερό δέρμα σε κάθε ηλικία, σε όποια ηλικία κι αν είμαστε. Άλλωστε, όσες μεγαλώνουμε, υπήρξαμε και μικρές και χαρήκαμε ένα όμορφο και έτσι πολύ γεμάτο δέρμα. Όσο μεγαλώνουμε, αυτό είναι κάτι που ναι, μεν χάνουμε, αλλά κερδίζουμε άλλα πράγματα. Αυτό μην το ξεχνάμε. Επίσης, θέλω να σας πω ότι πολύ σημαντικό ρόλο παίζει στο να έχεις μια ωραία επιδερμίδα ο ύπνος. Ξέρω ότι πολλές από εσάς στερείστε τον ύπνο για πάρα πολλούς λόγους. Και να σας πω την αλήθεια, και εγώ είναι ένα θέμα με το οποίο παλεύω πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Προσπαθώ, δεν είναι εύκολο πάντα, να νικήσουμε το μυαλό μας και τις σκέψεις μας. Λοιπόν, εν ολίγης αυτά είχα να σας πω, να αγαπάτε τον εαυτό σας, να προσέχετε τον εαυτό σας, να του χαρίζετε μικρές στιγμές απόλαυσης, η ζωή γι' αυτό είναι, για να μην ξεχνάμε και τον εαυτό μας μαζί με όσους αγαπάμε. Να μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε σε Instagram και Facebook, τα links βρίσκονται πάντοτε από κάτω στο κουτί περιγραφής. Να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει, για να μην χάνετε κανένα βίντεο που ανεβάζω. Να πατάτε like σε όσα βίντεο σας αρέσουν για να ξέρω τι σας αρέσει και τι όχι. Να μου αφήσετε τα σχόλιά σας από κάτω, σας είπα ποια προϊόντα εσείς θεωρείτε πολύ σημαντικά για εσάς και να μου προτείνετε μια κρέμα νύχτας. Όλες τις πληροφορίες και όλα τα προϊόντα που αναφέρθηκαν σε αυτό το βίντεο, όπως και τι προϊόντα έχω χρησιμοποιήσει για το μακιγιάζ μου, θα τα βρείτε από κάτω στο κουτί περιγραφής. Πάντοτε τα αφήνω εκεί. Αυτά, σας στέλνω πολλά φιλιά, πολύ αγάπη και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!